Σημαντικά μειωμένος εμφανίζεται ο αριθμός των νέων κρουσμάτων που ανακοινώθηκαν σήμερα για την Ήπειρο και ιδιαίτερα για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων που αντιμετωπίζει και το μεγαλύτερο πρόβλημα ως αποτέλεσμα και του χαμηλότερου αριθμού των τεστ που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Κυριακής. Συνολικά στην Ήπειρο επιβεβαιώθηκαν 27 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 19 στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 6 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας και από 1 στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας και Πρέβεζας. Σε ολόκληρη τη χώρα τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1.724, εκ των οποίων 22 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Αύξηση καταγράφουν ωστόσο και οι νέοι θάνατοι αλλά και ο αριθμός των διασωληνωμένων. Συγκεκριμένα οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 ανέρχονται σε 65, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 7.945 θάνατοι. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανέρχονται σε 738. Τα τελευταία δεδομένα που αφορούν στον εμβολιασμό για τον κορονοϊό παρουσίασε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, αναφερόμενη αναλυτικά στις περιπτώσεις θρομβώσεων μετά το εμβόλιο της AstraZeneca. Η κυρία Θεοδωρίδου, επικαλούμενη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, επανέλαβε ότι τα ωφέλη υπετερούν από την πιθανή ύπαρξη μιας σπάνιας ανεπιθύμητης ενέργειας. Πρόσθεσε δε ότι μιλάμε για 28 περιπτώσεις τέτοιου τύπου παρενεργειών σε σύνολο 17 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων. Το εμβόλιο της AstraZeneca ξέρουμε ότι είναι ένα εμβόλιο στο οποίο έχουμε στηρίξει πολλές ελπίδες για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID. Είναι δηλαδή ένα εμβόλιο που αυτού του τύπου οι αναφορές κλονίζουν την εμπιστοσύνη. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός έχει τοποθετηθεί υπέρ της συνέχισης του εμβολιασμού, παραδεχόμενος ότι τα ωφέλη από το εμβόλιο υπερτερούν σαφώς από την πιθανή ύπαρξη μιας σπάνιας ανεπιθύμητης ενέργειας. Παράλληλα όμως, επειδή ένας οργανισμός ο οποίος συγκεντρώνει τα δεδομένα από όλη την Ευρώπη συνεχίζει μια ενδελεχή έρευνα προσπαθώντας να διευκρινίσει εάν υπάρχει η αιτιώδη συσχέτιση μεταξύ του εμβολίου και αυτής της σπάνιας, επαναλαμβάνω, κατάστασης, η οποία αριθμητικά, για να την συνειδητοποιήσουμε, είναι 28 περιπτώσεις σε σύνολο 17 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων. Ελπίζουμε ότι οι ελεκτικοί μηχανισμοί σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσουν να δώσουν τις σωστές απαντήσεις, αυτές που ζητάμε όλοι, για να επανέλθει και η εμπιστοσύνη στο εμβόλιο της AstraZeneca, που επαναλαμβάνω είναι ισχυρό όπλο για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID. Η κυρία Θεοδωρίδου αναφέρθηκε και στον φόβο μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας για τις αλλεργικές αντιδράσεις και σημείωσε ότι οι κοινές αλλεργίες δεν αποτελούν αντένδειξη για τον εμβολιασμό. Ξέρουμε όλοι ότι οι εμβολιασμοί συνεχώς επιταχύνονται και η εμπειρία μας και για τη συμπεριφορά των συμπολιτών μας πάνω στο θέμα των εμβολιασμών έχει σημαντικά αυξηθεί. Μία λοιπόν κοινή παρατήρηση είναι ότι ένας σημαντικός αριθμός συμπολιτών μας έχει έναν υπερβολικό φόβο για το θέμα των αλλεργιών. Θα έλεγα και οι γιατροί που διενεργούν τους εμβολιασμούς επίσης έχουν μία αυξημένη διστακτικότητα και αυτός ο συνδυασμός οδηγεί αρκετά άτομα, όπως είπα, να μην εμβολιάζονται, να ακυρώνουν τους εμβολιασμούς τους ή να παραπέμπονται για απλές αλλεργίες για να εμβολιαστούν σε ειδικά εμβολιαστικά κέντρα σε νοσοκομεία. Ας θυμίσω ότι η μόνη περίπτωση που ένα άτομο αντενδείκνυται
να εμβολιαστεί είναι εάν έχει εκδηλώσει σοβαρή αναφυλακτική αντίδραση και μάλιστα μη συνδεόμενη με ένα συγκεκριμένο αίτιο και έχει χρειαστεί για την ανάταξή του ενδοφλέβια αγωγή ή αντιμετώπιση σε νοσοκομείο. Οι κοινές αλλεργίες που ξέρουμε όλοι και που είναι άνοιξη και θα τη ζήσουμε και πιο συχνά, είτε σε φάρμακα, είτε σε αερομεταφερόμενα αλλεργιογόνα, το φυσικό καουτσούκ, το λάτεξ, ακόμη και σκιαγραφικές ουσίες που χορηγούνται ενδοφλέβια πλην της γαστρογραφίνης, όπως και ουσίες οι οποίες έρχονται σε επαφή με το δέρμα, βαφές, χρώματα, αυτές οι αλλεργίες, οι αλλεργικές αντιδράσεις δεν αποτελούν αντένδειξη για τον εμβολιασμό. Στο μεταξύ, την Παρασκευή 2 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού για τον εμβολιασμό της ηλικιακής ομάδας 65-69, όπως ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Συνολικά έχουν γίνει στη χώρα μας 1.630.000 εμβολιασμοί και 1.065.000 συμπολίτες μας έχουν κάνει τουλάχιστον την πρώτη δόση, ένα ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης της τάξης του 10,14%. Στόχος είναι τον Απρίλιο να γίνουν 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμοί. Παράλληλα, ο κ. Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε το νέο μηχανισμό της χώρας μας για τις αδιάθετες δόσεις του εμβολίου. 1.065.000 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης 10,14% και 565.000 συμπολίτες μας έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, έχουν εμβολιαστεί δηλαδή και με τις δύο δόσεις. Από 1η Απριλίου ξεκινάει μια νέα φάση στην διενέργεια των εμβολιασμών. Ενεργοποιούμε σχεδόν το σύνολο των εμβολιαστικών μας κέντρων, ξεπερνάμε τον αριθμό 1.000 και ο προγραμματισμός είναι να διενεργηθούν 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμοί μόνο το μήνα Απρίλιο. Την Παρασκευή που μας πέρασε, 26 Τρίτου, ανοίξαμε την πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι συμπολίτες μας της ηλικιακής ομάδας 70-74 και μέχρι στιγμής έχουμε μια εκπληκτική συμμετοχή από την ηλικιακή αυτή ομάδα και ήδη 230.000 συμπολίτες μας έχουν κλείσει ραντεβού, που αυτό σημαίνει 460.000 ραντεβού. Την επόμενη Παρασκευή, 3 Απριλίου, θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού η επόμενη ηλικιακή ομάδα των 65-69. Δημιουργούμε ένα νέο μηχανισμό αναπλήρωσης για τις αδιάθετες δόσεις με λίστα αναμονής. Τρέχουμε ήδη πιλωτικό πρόγραμμα σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπου εξετάζουμε όλες τις παραμέτρους και μέχρι στιγμής είμαστε πολύ αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα, έτσι ώστε θα προχωρήσουμε στην καθολική εφαρμογή του τις επόμενες μέρες. Για να το εξηγήσουμε λίγο, κατά τη διάρκεια που ο πολίτης κλείνει το ραντεβού του στην πλατφόρμα, θα μπορεί να επιλέξει αν ο ίδιος θέλει να μπει στη λίστα αναμονής. Για όσους πολίτες έχουν κλείσει το ραντεβού τους σε ΚΕΠ, σε φαρμακεία, είτε με την άειλη συνταγογράφηση, θα μπορούν μπαίνοντας στην πλατφόρμα και με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους να επιλέξουν την επιλογή έτσι ώστε να μπουν στη λίστα αναμονής. Όταν υπάρχουν αδιάθετες δόσεις στο εμβολιαστικό κέντρο, το σύστημα αυτόματος θα επιλέγει από τα μελλοντικά ραντεβού, συνήθως είναι ραντεβού τα οποία είναι μετά από 15 μέρες, έτσι ώστε να μπορούν να εμβολιαστούν νωρίτερα. Οι πολίτες θα λαμβάνουν ένα SMS στο κινητό τους που θα τους λέει το εμβολιαστικό κέντρο το οποίο πρέπει να μεταβούν και θα μπορούν να το επιβεβαιώσουν ή όχι. Έτσι, δικαιούχοι πολίτες με μελλοντικά ραντεβού θα έχουν την ευκαιρία να εμβολιαστούν νωρίτερα. Στην περίπτωση που παρά την ενεργοποίηση της λίστας αναμονής εξακολουθούμε να έχουμε αδιάθετες δόσεις, τότε παραμένει σε ισχύ ο μηχανισμός αναπλήρωσης που έχουμε από τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις και ενεργοποιούμε επιπλέον σε αυτή τη διαδικασία και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα αρχίσουν να θα ενταχθούν στη λίστα αναπλήρωσης εντός αυτής της εβδομάδας. Η επιλογή των εκπαιδευτικών της επαγγελματικής κατηγορίας των εκπαιδευτικών έγινε με βάση το κριτήριο ότι είναι η μοναδική επαγγελματική ομάδα που είναι ήδη στην προτεραιοποίηση από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, έχουν γεωγραφική κάλυψη σε όλη τη χώρα και έχουν δημιουργήσει ένα μηχανισμό ανάλογα με αυτό των ενόπλων δυνάμεων, έτσι ώστε σε πολύ λίγο χρόνο να μπορούν να κινητοποιήσουν συναδέλφους τους για να εμβολιαστούν.